Και δείτε τι βρήκαμε μέσα στο σκοτάδι. Είναι περίπου 1 η ώρα το βράδυ και εδώ που βγήκα έτσι για νυχτερινή περίπολο. Στους περιστερώνες βρήκα αυτό το μικρό βόα. Πολλά μικρούλια υπάρχουν φέτος. Και γενικά πολλές συναντήσεις έχω κάνει με αυτά τα πλάσματα, εκεί που έλεγα ότι είναι πολύ σπάνια. Που εντάξει είναι σπάνια, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αύξηση στην περιοχή μου. Και αυτό μικρό είναι φετινό λογικά. Τώρα δεν ξέρω από πού ήρθε, πώς βρέθηκε εδώ πέρα. Εδώ είναι το προάβλιο που υπάρχουν και κοτόπουλα αυτή την περίοδο. Εντάξει, τώρα τη νύχτα εννοείται δεν κινδυνεύει. Οι κότες κοιμούνται. Τη μέρα δεν βγαίνουν. Αλλά και πάλι είναι παράξενο μέρος να βρεις κάτι τέτοιο. Να τώρα και πριν λίγο που κουνήθηκε. Πώς τρέχει μέσα στο αμόχωμα. Να το βλέπετε. Προσπαθεί να βυθίσει μέσα σε έναν όγκο χώματος. Βέβαια έχει πολύ μικρό βάθος εδώ. Να, λίγο από κάτω έχει σκληρό έδαφος. Γι' αυτό και μου φαίνεται παράξενο πως βρέθηκε εδώ πέρα. Μπορεί να έχει τσουπωθεί σε κάποια τρυπούλα κάτω από τα θεμέλια κάποιου κλουβιού που εκεί έχει πολύ μαλακό χώμα. Να το βλέπετε λοιπόν. Τώρα είναι και λίγο πιο θολό. Γιατί είναι και κυλισμένο μέσα στο χώμα στη σκόνη. Πάντως το βλέπετε πόσο ευέλικτο είναι. Κολυμπάει υπόγεια. Αρκετά ζωηρό βέβαια, είναι όπως αργά το βράδυ. Αλλά εντάξει, αυτά έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνουν τη μέρα πολύ. Δεν βασίζουν δηλαδή καθαρά στην ηλιακή ενέργεια για να έχουν θερμοκρασία. Είναι πιο ανθεκτικά, παίρνουν πιο εύκολα θερμοκρασία και από το γύρω περιβάλλον. Και το χώμα που θάβονται τη μέρα συλλέγει ζέστη. Να το. Είναι αρκετά γρήγορο. Είναι βέβαια και μικρό και ελαφρύ πλασματάκι. Ωραία λοιπόν. Και αυτό ήταν ένα ακόμα μικρό βιντεάκι, το τρίτο βίντεο που συναντάω και παρουσιάζω ελληνικό βόα της Άμμου. Αυτά λοιπόν, το αφήνουμε και αυτό τώρα στην ησυχία του. Αντίο.